Με τα βλέμματα στραμμένα στους ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας που αυξάνονται καθημερινά, η Κύπρος καλείται να διαχειριστεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας, το οποίο βρίσκεται στην κορύφωσή του, υπό τον φόβο ενός τρίτου πιο ισχυρού κύματος στις αρχές του 2021. Τα επιβεβαιωμένα περιστατικά κατά την πρώτη φάση της πανδημίας ήταν συνολικά 923, με το ρεκόρ να ήταν τα 58 άτομα θετικά στον ιό σε μία ημέρα, την 1η Απριλίου. Δεδομένα που έχει ανατρέψει η δεύτερη φάση της πανδημίας, αφού περί τα μέσα Οκτωβρίου ο αριθμός των κρουσμάτων άγγιξε τριψήφιο, με το ρεκόρ μέχρι αυτή την στιγμή να είναι τα 314 κρούσματα σε 24 ώρες στις 7 Νοεμβρίου. Κατά την πρώτη φάση, οι εργαστηριακοί έλεγχοι ήταν πολύ λιγότεροι από την περίοδο που διανύουμε, αφού κατά την δεύτερη φάση έχουν αγγίξει μέχρι και τις 9.000 σε μόλις μία ημέρα. Αξίζει να σημειωθεί πως στην διαδικασία εντοπισμού θετικών περιστατικών, στο δεύτερο κύμα χρησιμοποιήθηκε ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο, αυτό τον Rapid Test. Πολύ περισσότερες είναι και οι νοσηλείες ασθενών στη δεύτερη φάση της πανδημίας. Ψηλότερος αριθμός ασθενών που νοσηλεύτηκε στα νοσοκομεία στο πρώτο κύμα σε μία ημέρα ήταν 55 στις αρχές Απριλίου. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται πέραν των 100 ασθενών, με την πληρότητα των κλινών να βρίσκεται στο 50%. Ανησυχητική είναι και η κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Μέσα Απριλίου είχε καταγραφεί ο ψηλότερος αριθμός ασθενών στην ΜΕΘ, που ήταν 15 σε μία ημέρα. Στα ίδια επίπεδα κυμαίνεται μέχρι στιγμής ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι οίκοι ευγυρίας αποτελούν την μεγάλη πληγή της δεύτερης φάσης της πανδημίας, αφού καθημερινά ο ιός εισχωρεί στις κλειστές δομές. Μέχρι στιγμής έχουν χτυπηθεί από τον ιό πέραν των 200 ηλικιωμένων από οίκους ευγυρίας και νοσηλεύεται το 10% είτε στο νοσοκομείο αναφοράς είτε στο νοσοκομείο Λεμεσού. Εθελοντές φοιτητές ιατρικής ψάχνουν απαντήσεις ως προς το τι πήγε λάθος και ετοιμάζονται για αυτοψία σε κλειστές δομές με σκοπό να δουν πού υπάρχουν κενά. Να μην εφαρμόζεται κάποια συγκεκριμένο οδηγία σωστά, είναι και ένας τρόπος να δούμε γιατί δεν την εφαρμόζει σωστά. Μήπως δεν είναι κατανοητή, μήπως χρειάζεται περισσότερη επεξήγηση. Εντός του Σαββατοκύριακου αρχίζουν τα rapid test στους οίκους ευγυρίας, τα κέντρα αποκατάστασης και τις άλλες κλειστές δομές.